πω πω μακριά που είναι το Μεξικό. Φύγε, φύγε. 1,95. Έλα ρε πατέρα. Αν σας ρωτήσει ο θείος να σας βρει ψηλούς, όχι τάπες. Έλα εδώ για να έχει, έλα εδώ εσύ. Ο μπαμπάς μας μετράει κάθε χρόνο και πάντα χαίρεται όταν βλέπει ότι έχουμε ψηλώσει κάποια κάτωστα. Διόδια. Τι έχω πει ρε. Τι έχουμε πει! Κάτι θα έχει πει! Ο Θανάσης και η Φίφη συνεχίζουν τον ακήρυχτο πόλεμό του και ο πατέρας μου συνεχίζει να του κατσαδιάζει. Ο Μάρκος και η Εύα τα πάνε όλο και καλύτερα και αυτό δεν αρέσει στον πατέρα μου. Οπότε κι εγώ αναρωτιέμαι, πόσα εκατοστά ακόμα πρέπει να ψηλώσω για να καταλάβω του μεγάλου. Όλα αυτά όμως ξεχνούνται μπροστά στο μεγάλο γεγονός της οικογένειας, τον ερχομό του θείου Αρσένη. Του πλούσιου θείου που έχει κάθε οικογένεια κάπου στον κόσμο. Πάσχα, Χριστούγεννα, γιορτή δική μου των παιδιών. Δεν πέρασε γιορτή που να μην στείλει κάρτες και δώρα. Σαν να μην έφυγε ποτέ. Στο σπίτι μας θα μείνεις. Καλά, έχουμε κι άλλες αφήξεις αύριο βέβαια. Έρχεται ο αδερφός του Διονύση από το Μεξικό. Αλλά εσύ θα μείνεις στο δωμάτιό μου, ε! Θέλεις κάτι? Συγγνώμη, δεν... Ναι, και ξαναρωτώ, θέλεις κάτι? Θέλω να πλύνω τα δόντια μου, θέλω. Ωραία, πλύν τα γρήγορα και χωρίς να κοιτάμε. Δεν κοιτάω. Έλα, Μαριάννα μου. Ναι, με τον αδερφό μου μιλούσε. Μάρκο. 17. Δεν ξέρω, θα τον δεις από κοντά και θα μου πεις. Καλά, θα τα πούμε αύριο, ε. Φιλάκια, μωρό μου, γιαγιά. Ποια είναι η Μαριάννα? Η Μαριάννα είναι η κολλητή μου από τη Θεσσαλονίκη. Θα έρθει να με δει για 3 μέρες. Ωραία. Να σου πω, μπορείς να πάρεις λίγο το κινητό για να μην πέσει και βραχή? Ναι, μπορώ. Χωρίς να κοιτάμε όμως. Χωρίς να κοιτάμε. Ναι, έλα. Ναι, πιο εδώ, πιο προς το μένα. Όχι τόσο, θα πες τη λεκάνη, ε. Έλα πιο εκεί, πιο εκεί. Όχι τόσο, πιο εδώ, πιο κάτω. Έλα, άντε. Έλα, φέρτε. Αχ! Όχι, ρε, το κινητό! Συγγνώμη, περίμενε, θα ψάξω εγώ. Τι θα ψάξεις εσύ, άστο, άστο. Μία στιγμή. Γαργαλάς, ρε, άστο, το βράβο, έλα. Συγγνώμη, θα το στεγνώσω με το σεσουάρ. Συγγνώμη. Μάρκο. Έλα λίγο έξω, αγόρι μου. Ας τα πλάτσα πλούτσα και λίγο έξω. Έλα, καμάρι μου. Έγραψε, θέλω. Τι έκανες εκεί μέσα, ρε. Τι έκανες εκεί μέσα. Πήγα να πλύνω τα δόντια μου. Στην πανιέρα έπλυνες τα δόντια σου. Θα σε φάω κάτω, σε πατήσω. Θα σε κρεμάσω ανάποδα, ρε γελίε. Πατέρα, σε παρακαλώ, σταμάτα. Τι να σταματήσω, ρε. Τι να σταματήσω, θα σου κόψω τα πόδια, ρε γελίο, υποκείμενο. Πατέρα, σταμάτα να συζητήσουμε. Τι να συζητήσουμε, ρε. Η Εύα αδερφή σου, το καταλαβαίνεις. Τις αδερφές δεν τις αγγίζεις. Δεν τις αγγίζεις. Αυτό που πας να κάνεις, παιδί μου, είναι, πώς να σου το πω, είναι παράξενο, είναι παράτερο, είναι παράδοση. Εγώ δεν συμφωνώ. Σε ρώτησε κανείς, συμφωνείς? Σε ρώτησε κανείς, εσένα, συμφωνείς? Η Εύα και εγώ δεν είμαστε αδέρφια. Γνωριζόμαστε μόνο 6 μήνες. Δηλαδή θα μπορούσαμε. Δεν θα μπορούσατε, το καταλαβαίνεις. Δεν θα μπορούσατε. Δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, το καταλαβαίνεις. Αν συνεχίσει έτσι το σχολείο, θα σε πάρω, θα σε φέρω στο μαγαζί να δουλέψεις. Πάει. Εύα, τι γίνεται, πώς ήταν το παράγει? Πολύ καλό. Πολύ χαλαρωτικό. Ωραία. Εσείς τι κάνετε εδώ? Και εμείς τα λέμε έτσι χαλαρά. Σαν πατέρας με γιο. Εδώ εσύ. Πατέρα, για να τελειώνει αυτή η ιστορία. Είμαι ερωτευμένος. Όσο και να προσπαθώ να τα αποφύγω, δεν μπορώ. Για ξαναπες το αυτό. Είμαι ερωτευμένος. Όσο και να... Μέχρι εδώ δεν χρειάζεται το παρακάτω. Αύριο το πρωί θα πάμε μαζί στον ψυχολόγο του σχολείου. Σε αυτό το βλάκα. Σε αυτό το βλάκα. Δεν είναι βλάκας, είναι λαμπρός επιστήμον.
Έρχεται ο αδερφός μου που να είναι. Τι να του πω, από εδώ ο γιος μου και από εδώ η κόρη μου που τα έχουν. Τι γνώμη θα σχηματίσει η προσωπικότητα τέτοιου διεθνούς κύρους? Δηλαδή, πατέρα, ο θείος είναι μεγάλη προσωπικότητα. Τεράστια προσωπικότητα. 30 χρόνια δεσπόζει την παγκόσμια οικονομία. Μην ξεφεύγεις το θέμα. Το θέμα δεν είναι ο θείος. Το θέμα είναι η Εύα, εσύ και ο ψυχολόγος. Κυρίως ο ψυχολόγος. Όχι στο μάτι να του βγάζει το μάτι του ανθρώπου στην άκρη, εδώ στο κενό, βάλτο στο κενό! Έλα ρε παιδιά, τσιτώστε το λιγάκι. Έχει σαν να έχει πέσει κιόψα, τσιτώστε. Να σου πω ρε Διονύση, κόφτο λίγο σε παρακαλώ, γιατί μα έχει πρίξει με αυτό το κολόπανο. Έχουμε τρελαθεί από το πρωί, το παρήγγειλε, έρχεσαι ό,τι ώρα έρχεσαι, εν πάση περιπτώσει, μα κάνει το τρεμιστάρι τώρα. Δεν παραβάλλετε ένα πανό, δεν καταλαβαίνω. Γιατί αγόρι μου είναι φυσιολογικό να βάζουμε πανιά στου τοίχου, το κάναμε πολλέ φορέ. Καλά ρε παιδιά, γιατί μαλώνετε. Εσεί είσαστε τόσο αγαπημένα αδελφοί. Βρε το διάλογο, κάτσε εσύ τώρα, μην τα ακούει. Και δεν μου λες, ρε Διονύση, ήταν μεγάλος ποδοσφαιριστής ο αδελφός σας. Τεράστιος. Να φανταστείς ο Μαραντόνα μπροστά του, τσικό. Το λέγαμε Μαυροτσούκαλος, ο κεραυνός. Και γιατί σταμάτησε να παίζει? Είχε ένα ατύχημα με το αυτοκίνητο, έσπασε πόδια, πλευρά, σταμάτησε την μπάλα, δεν τον κρατάει η ταβέρνα, σηκώθηκε και φύγε. Και τώρα πάμπλουτος, ε. Δεν ξέρει τι έχει. Επιχειρήσεις, βαπόρια, τράπεζες, μέσα μαζικής ενημέρωσης, πολλά πράγματα. Καλά, πώς δεν αγοράσει τον Άιντι του? Ήταν να πάρει τη Λίβερπουλ, αλλά τελικά δεν την πήρε. Γιατί? Δεν το συνέφερε. Παιδιά, να σας πω, μην ανοίγουν τώρα τόσο σοβαρές κουβέντες. Εντάξει, ας τα αφήσουμε. Μα για τον αδερφό μας, με το καμάρι μας. Γι' αυτό το λέω. Έρχεται ο άνθρωπος να μην τον περιποιηθούμε, να μην τον δεχτούμε με τιμές. Μέχρι και φαγητό φτιάξαμε στο όνομά του. Ναι, πιάτο ημέρας, ο κεραυνός. Και τώρα έρχεται εδώ για επενδύσεις? Μάλλον, και από ό,τι καταλαβαίνω θα έχει συνομιλίες με μέλη της κυβερνήσεως. Να σου πω, άμα ενδιαφέρεται για καμιά αλυσίδα συνεργείων, εγώ είμαι μέσα, Εσύ θα είσαι μέσα, αλλά αυτός θα αντέξει. Γιατί δεν ενδιαφέρεται για αυτά. Αυτός ενδιαφέρεται για αθλητικά είδη, κατασκευές. Δεν ενδιαφέρεται τώρα φανοπία, βαφέο μάκης. Είπε τι θα έρθει. Παντρεμένος με καμιά ζουμερή Μεξικάνα, Όχι, ρε, δεν είναι παντρεμένος ούτε με Μεξικάνα ούτε με ζουμερή. Δεν έχει οικογένεια! Αφού είμαστε εμείς οικογένεια, τι δεν την κάνετε οικογένεια. Ωραία, παιδε, την κάνατε. Καλά, τώρα συζήτησε, θα ρίξουμε. Εξήγησε το ανθρώπου. Με τέτοια περιουσία και χωρίς κληρονόμους, σε εσάς θα μείνετε. Αυτό με ξακουτάλια, τι. Μήπως να υιοθετούσατε και εμένα? Όχι. Λοιπόν, εγώ πάω γιατί έχω δουλειά. Συνεχίστε εσείς. Πάρτε κανένα λουδάκι, κανένα μουσικούλα, κάντε για ατμοσφαιρούλα. Ο αδερφός μας έρχεται, εγώ πηγαίνω. Μακί, έλα γόρι μου, κάρφωνε κανένα δυο ποινές να περνάει η ώρα. Έλα, τι ώρα φτάνεις? Άκου! Λοιπόν, με το που θα προσγειωθείς, δεν θα μιλήσεις σε κανέναν. Θα έρθεις κατευθείαν εδώ στο μαγαζί, θα μιλήσουμε πρώτα εμείς, θα κάνεις ό,τι σου πω εγώ. Εντάξει, τελειώσαμε. Διονύση. Έχω καιρό να σε δω από το Θανάση. Έναν τους φέρνω. Εγώ όταν ήμουν μικρό στην ηλικία τους, ήταν αλλιώς τα πράγματα. Μου έρχεται ο πατέρας μου δύο φάπες, τελείωνε η ιστορία. Ναι, αλλά τώρα που αλλάξανε λίγο τα πράγματα, για να δούμε τι έχουμε εδώ. Έχουμε ένα πρόβλημα λίγο δύσκολο και ειδικό. Εντάξει, όλοι σκεφτόμαστε ότι το πρόβλημά μας είναι ειδικό και δύσκολο, αλλά κάθε πρόβλημα έχει και τη λύση του. Άλλωστε γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ. Ναι. Το πρόβλημα είναι λίγο σύνθετο. Έχει ερωτευτεί. Και δεν χαίρεσαι? Αν δεν χαίρεται. Τι να χαίρομαι, ρε, που ερωτεύτηκε στην αδερφή σου? Και αδερφή μου, μωρέ. Αδερφή του είναι. Είναι σαν να ερωτευτώ εγώ το Σπύρο. Πάει. Για μια στιγμή. Αν έχω καταλάβει καλά, έχεις ερωτευτεί την ετεροθαλή αδερφή σου, την Εύα, έτσι. Άσε τώρα την ετεροθαλή. Το θέμα είναι την αδερφή. Ποιος είναι αδερφή? Κανείς δεν είναι αδερφή. Η αδερφή του είναι αδερφή. Αφού έχω παντρευτεί τη μητέρα της. Ετεροθαλής. Γιατί αν δεν είχες παντρευτεί τη μητέρα της, μπορεί να γνωριζόμασταν στο σχολείο και να ήταν όλα μια χαρά. Ναι, αλλά έχω παντρευτεί τη μητέρα της, οπότε είναι αδερφή σου. Ναι, ας αφήσουμε στην άκρη το ηθικό θέμα, γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να μιλήσουμε ακριβώς για μομιξία. Ορίστε, ορίστε! Το θέμα δεν είναι ηθικό, Μάρκο. Το θέμα είναι η οικογένειά σου. Διονύση! Μια σχέση ζευγαριού ανάμεσά σας θα μπορούσε να καταστρέψει τον οικογενειακό πυρήνα, παιδί μου, κατάλαβες! Γιατί, τι κακό έχει μια τέτοια σχέση? Πρώτον, θα μπερδέψεις τα μικρότερα αδέρφια σου. Δεύτερον, θα επιφέρεις αλλαγή στην οικογενειακή δομή. Από αδέρφια ή ετεροθαλή αδέρφια θα γίνεται ζευγάρι. Και τι θα γίνει αν ένας από τους δυο βαρεθεί, Εγώ δεν πρόκειται να βαρεθώ ποτέ. Ναι, αλλά αυτό δεν εξαρτάται μόνο από σένα. Διονύση! Κοίτα, παιδί μου. Αυτή η κοινωνία έχει κάποιους κανόνες. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει εδώ ό,τι του καπνίσει. Τι θα γίνει αν, για παράδειγμα, μετά την Εύα ερωτευτεί την Ελένη? Δεν είναι η μητέρα σου. Είναι ο πατέρας σου. Έχει όρεξη για καμιά περιπέτεια με τη μητέρα της Ελένης. Ούτε αυτή είναι μητέρα. Καλά, αυτό είναι επιστημονική φαντασία. Άσε με, Διονύση, τώρα που πήρα φορά. Συνέξε! Κοίτα, παιδί μου, αυτό που θέλεις θα την άξει όλη την οικογένεια στον αέρα. Ακούσει, λέει ο ψυχίατρος. Ψυχολόγος. Ψυχολόγος. Καλά, καλά.
Αν εξαρτάται από μένα η δομή, ο πυρήνας, το κύτταρο, εντάξει. Όλα από σένα εξαρτώνται. Λοιπόν, μακριά από την αδερφή σου, να εστιάσει άλλες κοπέλες. Βρε, εγώ στην ηλικία σου, να τα ξέρει, στην ηλικία σου εστίαζε 3-4 ταυτοχρόνω. Ναι, καλά, έγραψε κάτι. Τέλο πάντων, κατάλαβε τι είπε ο άνθρωπο. Δεν κατάλαβα και πολλά πράγματα. Θα εξηγήσω εγώ. Πάμε. Γεια σου, Πέτρο. Παύλος. Παύλο. Τώρα τι περίπτωση ήταν αυτή. Ο δικός μου ο δρόμος. Μάκη, ο δικός ο δρόμος είναι από εκεί. Άντε, μπορεί να πει στη γυναίκα σου, μην πάει κανένας άλλος. Άρχισε, δεν θα έρθει αυτός. Τι να σου πω, ρε αδερφέ, εντάξει, τι να σου πω. Καθυστερήσει είναι αυτές, αεροπλάνα είναι, πηγαίνετε, δεν τον περιμένω. Κάτσε, ρε, εσύ να πιούμε άλλη μία. Ε, βέβαια, ούτε ένα βαρέλι δεν έχει πιει. Γιατί να πιει άλλο, γόρι μου. Πήγαινε, γιατί να πιει τζάμπα και να ξενυχτά. Πηγαίνετε, έχουμε και δουλειές. Έλα. Κάτσε, ρε, εσύ Σπύρο, πώς κάνεις έτσι. Είπαμε να γνωρίσουμε τον αδελφό σου. Ε, θα το γνωρίσει τον αδελφό μου, είναι δυνατόν. Δεν θα συστήσουμε εσένα στον αδελφό μου. Έλα, πηγαίνετε. Ξέρεις όπου έρθετε. Από το Μεξικό, ξέρεις τι είσαι στη Μεξικό. Μία ώρα να χάσει το αεροπλάνο. Μία καθυστέρηση να γίνει. Πάει ημέρα. Ναι, να σου πω, θα με ειδοποιήσει όταν έρθει, έτσι. Ε, δεν φέρε, Διονύση μου, είναι δυνατόν. Μα είναι δυνατόν. Αλλά λογική ώρα, έχει 4 ώρα. Εντάξει, πάμε, ρε, πάμε. Έλα ρε, τους είδες αυτούς τους δύο που βγήκαν. Το παιδί είναι ελεύθερο, τσακίσου κι έλα. Καλησπέρα. Σπύρο. Εσύ είσαι. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Αυτό προσώπος. Χόντρινες. Τι να σου πω, ρε χαμένα. Λείπεις 30 χρόνια και την καλή σου κουβέντα στα χίλια σου την έχεις. Δηλαδή δεν κατάλαβα τι περίμενες να με δεις όπως ήμουν 15 χρονών. Εσύ χόντρινες. Το μαγαζάκι μεγάλωσε. Ναι. Γιατί ήρθες. Ναι! Γεια σου, οικογένεια! Γεια σου, πατέρα! Γεια σου, πατέρα! Τι έγινε, δεν ήρθε ο αδελφός σου? Όχι ακόμα, κάπου θα σκάλωσε. Α. Σε κανένα Παρίσι, μάλλον. Ε, άμα είσαι τόσο πλούσιος, δεν θα κάνεις μια στάση στο Παρίσι? Ε, δεν θα την κάνεις. Θα την κάνεις. Και εμείς θα την κάνουμε. Ναι. Αυτό που δεν έχω ξεχάσει ακόμα είναι να ανοίγω τα μπουκάλια της μπύρας. Πρόσεξε. Πρόσεξε! Πες μου κάτι, ρε. 30 χρόνια ούτε ένα τηλέφωνο, ούτε ένα γράμμα, τίποτα. Ούτε καν στην κηδεία του πατέρα δεν ήρθες. Γιατί? Μου ήταν αδύνατον. Ήμουν εγκλωβισμένος, είχα πολλές δουλειές. Αλλά αν σε ενδιαφέρει τόσο πολύ η ζωή μου, θα στην πω στα γρήγορα. Έκανα τα πάντα για να επιβιώσω. Να έχω να φάω. Και θα φάω. Εσείς, τι κάνατε εσείς? Παντρευθήκατε? Γιατί ήρθες? Θέλω το μερτικό μου από την ταβέρνα. Κατέβασε τα πόδια σου, μη στα κόψω ΣΥΡΙΖΑ. Το εκτιμώ. Ήρθες μετά από 30 χρόνια να πάρεις το μερτικό από τα αδέρφια σου? Αυτό που δικαιούμαι. Ο πατέρας άφησε μια ταβέρνα. Ο πατέρας άφησε μια ταβέρνα και τα αδέρφια σου φτιάξανε μια μπειραρία ευρωπαϊκή. Εσύ αποφασίζεις. Ή θα λύσουμε το πρόβλημα σαν αδέρφια ή θα πάμε στα δικαστήρια. Τα οποία τα ξέρεις καλά, φαντάζομαι. Άλλο θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα σου δώσω το μερίδιο που δικαιούσε από την ταβέρνα του πατέρα. Ναι. Αλλά θα εξαφανιστείς από τη ζωή μας και δεν θέλω να μάθει ούτε ο Διονύσης ούτε η οικογένειά του τι κουμάσι είσαι. Ότι έχεις μετρήσει πόντο-πόντο τα κελιά του Μεξικού και αν δεν γίνουν όλα αυτά που λέω, θα σου κόψω τα πόδια, ΣΥΡΙΖΑ. Ε, καλά τώρα, 30 χρόνια εξαφανισμένος, αν το έχει καταλάβει. Δεν έχει καταλάβει τίποτα. Αυτός το μόνο που προσπαθούσε να κάνει όλη την ημέρα ήταν αυτό. Τι είναι αυτό? Εσύ τι βλέπεις να είναι? Ότι είστε γάβροι.
Αλλά αυτό, δόξα τω Θεώ, είμαστε ακόμα. Ο Διονύσης, ο αδερφός μας ο μικρός, πιστεύει ότι είσαι ένας πετυχημένος επιχειρηματίας. Ο Διονυσάκος, που περνώντας τα χρόνια έγινε Διονύσης και είναι περήφανος για σένα. Μπράβο. Να, εδώ είμαστε μικροί στο γήπεδο. Καλά, και δεν σας έστειλε καμιά φωτογραφία από τότε. Πώς θα τον γνωρίσεις? Αδερφός μου, πώς θα τον γνωρίσω, αίμα μου. Εδώ είμαι εγώ στρατιώτης. Πότε, πριν ή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο? Μετά. Τι έγινε. Να είμαστε κι εμείς. Καλώστες. Τι κάνεις, Μαριάννα μου, πόσο καιρό έχουμε να σε δούμε? Μας έλειψες. Και εμένα μου λείψατε, κύριε Ελένη. Τι κάνει η Θεσσαλονίκη μας? Βαρβάρης και υγρασία, αλλά δεν την αλλάζουμε με τίποτα. Να αλλάζουμε? Με τίποτα. Λοιπόν, να σου γνωρίσω την οικογένεια. Από εδώ ο Διονύσης, ο πάτερ φαμίλια. Χαίρο πολύ. Κι εγώ, παιδί. Από εκεί ο Γιαννάκης ο μικρός μας, ο Θανάσης ο μεσαίος και ο μεγάλος μου αδερφός ο Μάρκος. Γεια. 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 Λοιπόν, πάμε πάνω να σου δείξω το δωμάτιο. Ναι, ναι, πάμε. Έρχομαι κι εγώ. Πηγαίνετε κι εσείς. Έλα. Καλά. Να σου πω. Ωραίο κοριτσάκι. Τι είπες? Ωραίο κοριτσάκι, λέω. Και πρόσεξε πως έχει κοιτάζει. Όχι, δεν το πρόσεξα. Εγώ το πρόσεξα εσύ. Γεια. Τι λες, ρε πατέρα? Λέω, ευκαιρία να ακολουθήσει τις συμβουλές του ψυχολόγου. Ρε πατέρα. Θέλουμε να τραυματίσουμε τον οικογενειακό πυρήνα. Όχι, δεν θέλουμε. Άκου λοιπόν τι θα γίνει. Αν έρθει σήμερα ο αδερφός μου, αύριο θα του κάνω ένα τραπέζι στο μαγαζί. Είναι ευκαιρία και εσείς εδώ να κάνετε ένα πάρτι. Πάρτι? Εσύ δεν με έχεις αφήσει ποτέ να κάνω πάρτι. Τώρα σε αφήνω. Βλέπω πόσο σκληρά διαβάζεις, πόσο δουλεύεις, πόσο καλό παιδί είσαι και θέλω να σε επιβραβεύσω. Τι παραμύθια είναι αυτά? Θα γίνει πάρτι. Ας γίνει λοιπόν. Αν θυμάσαι τότε που έφυγες, ο Διονύσης ήταν πιτσιρικάς. Και σε θαύμαζε, και σε αγαπούσε πολύ, σε είχε δυναμία. Έβγες κι εσύ. Ούτε ένα γράμμα, ένα τηλεφώνημα να διαφερθείς γι' αυτόν. Σε αναγκάστηκα εγώ να γράφω γράμματα ότι τα στέλνεις δάχα εσύ. Είσαι ένας πετυχημένος επιχειρηματίας. Καλά. Εσύ έγραφες τα γράμματα και ο Διονυσάκης πιστεύει ότι εγώ είμαι εκατομμυριούχος. Μα καλά, βρε αδεόφοβε, τι έγραφες αυτά τα γράμματα? Τα καλύτερα. Ότι η ζωή σου πάει καλά, οι επιχειρήσεις σου πάνε καλά και ότι είχες αυτά που δεν είχαμε εμείς. Δόξα και χρήμα. Καλά, τώρα δεν θα ασχοληθώ, έλεος. Εγώ θέλω μόνο τα λεφτά μου. Είπα, τα λεφτά σου θα σου τα δώσω. Αλλά για να στα δώσω θα πρέπει να τα κερδίσεις. Να τα κερδίσαμε. Σπάστα. Τι κάνεις, ρε χαμένε, τάβλη θα παίξουμε ή ζάρια? Πώς θα τα κερδίσω? Λοιπόν, για να συνεννοηθούμε. Τις τρεις μέρες που θα μείνεις, γιατί θα μείνεις μόνο τρεις μέρες, θα παριστάνεις όλους ότι είσαι ένας εκατομμυρίουχος, ένας πλούσιος. Ο πλούσιος αδερφός, ο πλούσιος θείος, εντάξει. Και για να γίνει βέβαια αυτό, το πρωί θα πάμε στην αγορά να ψωνίσουμε, να ντυθείς, να γίνεις σένιος, όχι αυτό. Γιατί τώρα δεν είμαι σένιος? Α, καλά. Δηλαδή τώρα, για να έχουμε το καλό ερώτημα, ο Διονυσάκης, ο Μπόμπος, έχει παντρευτεί? Έχει παντρευτεί δύο φορές. Βέβαια, ετοίμασε και το οικογενειακό του δέντρο. Έχει παντρευτεί δύο φορές. Η πρώτη γυναίκα πέθανε. Είχαν κάνει τρία παιδιά, τρία αγόρια. Τώρα παντρεύτηκε μια γυναίκα η οποία. Σπύρο, μου βάζεις δύσκολα. Δεν μου κόβεις καλύτερα μια επιταγή να ξεμπερδεύουμε? Για να μην σου κόψω τα πόδια, θα αποφασίσεις αν θα κάνεις αυτό που σου λέω ή όχι. Συνονοηθήκαμε? Διάβαζε. Διονύσης. Το πρώτο το έχω. Συγγνώμη. Αυτή την κακιά συνήθεια, να μην χτυπάτε ποτέ την πόρτα του μπάνιου σε αυτό το σπίτι, δεν την καταλαβαίνω. Από εσάς τη μάθαμε. Α, ναι. Περάστε, εγώ τέλειωσα. Α, απόψε το βράδυ θα κάνω πάρτι εδώ στο σπίτι, ε. Για τη Μαριάννα? Για όλους. Και για τη Μαριάννα. Αχ, τέλεια! Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα. Λοιπόν, κάντε εσείς ό,τι είναι να κάνετε εδώ. Τι κούκλος! Καλά, έχεις τέτοιο αδερφό και δεν με κάλεσες νωρίτερα. Ντροπή σου. Και καλό παιδί, ε. Παιδί δεν ξέρω, αλλά κούκλος. Πώς μπορείς να είσαι τόσο ήρεμη ενώ ζείτε στο ίδιο σπίτι? Δεν ξέρω, μωρέ. Είναι αδερφός μου. Δεν μπορώ να τον δω αλλιώς, μάλλον. Δηλαδή, είναι όλος δικός μου. Άμα είναι για την κολλητή μου, χαλάλι ο αδελφός. Σε λίγο έρχεται ο θείος σας. Θέλω να είστε σοβαροί. Μετρημένοι. Αυτό και αυτό.
σοβαρότης και ακίνητη. Θα ανοίξεις ή θα το σκεφτείς? Θα ανοίξω. Ανοίγω. Διονύσια. Αδερφέ μου. Αδερφέ μου. Επιτέλους. 20 τόσα χρόνια περιμένω αυτή τη στιγμή. Αδερφέ μου. Ψήλωσε. Έριξα λίγο μπόι. Έλα να σου γνωρίσω την οικογένεια. Έλα. Σε παρακαλώ. Το έχω. Για να σε θαυμάσουμε. Έλα. Εσύ είσαι ο μικρός Θανάσης. Όχι, αυτός είναι ο Γιαννάκης. Εσύ πρέπει να είσαι ο Μάρκος. Αυτός είναι ο Θανάσης. Δεν το πιστεύω. Εσύ είσαι η Φίλη. Όχι, αυτή είναι η Μαριάννα, φίλη της Εύας. Εσύ είσαι η Φίλη. Όχι, είναι η Εύα, φίλη της Μαριάννας. Και εσύ... Πάντως δεν είμαι η Φίφη. Μάρκος! Το όνομα του πατέρα. Μίλησε το αίμα. Και εσύ είσαι η Φίφη. Όχι, αυτή είναι η Ελένη, η γυναίκα μου. Πώς μπερδεύτηκα, η Ελένη, το αστέρι που φωτίζει αυτό το σπίτι. Και εσύ μικρή είσαι... δεν υπάρχει άλλη, εγώ είμαι η Φίφη. Θεία Αρσένη, έχεις έρθει με το ιδιωτικό σου αεροπλάνο. Όχι, αγόρι μου, όχι, όχι, δυστυχώς. Το έχω στο συνεργείο. Βάφω τα φτερά. Ελάτε, πάμε. Ναι, εμείς στεκόμαστε. Εμείς θα έρθουμε σε λίγο. Ναι, ναι, πάμε με το σόι. Το σόι μου μέσα. Τι είπες? Το σόι, λέω, να μπει μέσα, το σόι. Ναι, ναι, πάμε, πάμε, πάμε. Όλοι μέσα, όλοι μέσα, όλοι μέσα. Ανήψια μου αγαπημένα, όλα αυτά είναι για σας. Ευχαριστούμε. Άντα με τα δώρα του Άρχοντας. Το στέμα του λείπει μόνο. La familia. Και αυτό για τον βασιλιά του σπιτιού. Το νούμερο της φανέλας που φόραγα, το δεκάρι. Δεν ξέρω ποιος το φοράει τώρα, αλλά κάποτε το φόραγα εγώ και βάζα το ένα γκολ μετά το άλλο. Επικαλούμε τη μαρτυρία σας. Σωστό. Ναι. Και μετά έχεις αυτό το ατύχημα, έβγες και έγινες εκατομμυριούχος, ε. Ναι, ναι, αλλά και εδώ να έμενα, πάλι εκατομμυριούχος θα γινόμουνα. Το έχω στο αίμα μου. Οι επιχειρήσεις είναι χούι μου. Ναι, πώς λέει ο λαός, πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι. Λοιπόν, φεύγουμε. Όχι, όχι ακόμα. Ο θείος εδώ θα μείνει, μαζί μας. Δεν τον αφήνουμε να πάει πουθενά. Ο αδερφός μου θα μείνει στο σπίτι μου. Όχι, Διονύση μου, θα έρθει μαζί μου, μη μείνω μόνος, ε. Ναι, ναι, θα μείνω στο Σπύρο. Ναι, αλλά όλη την υπόλοιπη μέρα θα είμαστε μαζί. Και με τι επιχειρήσεις ασχολείσαι, κύριος Αρσένη? Λίγο απ' όλα. Έχω διάφορες εταιρείες. Έχω κατασκευαστικές. Yeah. Έχω μια εφημερίδα. Κεντρό. Δημοκρατικός. Έχω fast food. Έχω φοιτίες. Νομίζω ότι έχω τρεις ή τέσσερις φοιτίες έχω. Τέσσερις. Τέσσερις, μπράβο. Έχω ένα εστιατόριο. Η Λαδορίγανη. Στο κέντρο του Μέξικο Σίτι. Έχω 10 γραμματείς, έχω διοικητικά συμβούλια. Έχεις τη διάθεση να φύγουμε? Όχι, τι άστο τώρα που μας λέει. Ναι, αλλά αυτός μπορεί να πει πολλά, δεν χρειάζεται τώρα. Αχ, δεν ξέρεις πόσο συγκινημένος είμαι, αδερφέ. Είμαι πραγματικά περήφανος για σένα. Μήπως να καλούσαμε τα κανάλια, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις αρχές. Κούφια η ώρα, όχι, όχι, όχι. Εγώ εδώ πέρα βρίσκομαι. Βρίσκομαι ιγκόγνητο. Αλλιώς θα σε είχαν αρπάξει. Το συζητάς. Το πρώτο που θα είχαν αρπάξει αυτός θα ήταν. Αλήθεια δηλαδή τώρα, πώς είναι η ζωή ενός εκατομμυριούχου? Πώς είναι η ζωή ενός εκατομμυριούχου, ε? Κάτι απορίες πες και εσύ ώρες, ώρες, λεμάκι. Το ουισκάκι σου. Ευχαριστώ. Ξυπνάω νωρίς. Δεν σηκώνομαι όμως από το κρεβάτι. Μέχρι να μου φέρει το πρωινό ο μπάτλερ μου. Μετά συναντιέμαι με τους συμβούλους μου. Και ακούω καινούργιες προτάσεις για επενδύσεις. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, είσαστε ανοιχτός για νέες προτάσεις. Για καλές νέες προτάσεις. Έχεις εσύ νέες προτάσεις, θες κάτι κατά, έχεις καταστραφεί. Έχει ένα φανοπείο, θέλω να το κάνει πολυεθνική. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον όμως αυτό, Διονύση. Ναι. Oh. Μόνο που εγώ δεν κλείνω τις δουλειές μου σε μπειραρίες. Oh. Συνήθως τις κλείνω στο γήπεδο του γκολφ. Εκεί μου έρχονται οι εμπνεύσεις, παίζοντας. Θέλεις να παίξουμε τις φαλιάρες, αυτές που παίζαμε μικροί. Γκολφ, εγώ ήξερα ότι ήσασταν ποδοσφαιριστής και μάλιστα πολύ καλός, ε. Η μεγάλη μου αγάπη παραμένει πάντα το ποδόσφαιρο. Αλλά το γκολφ είναι μία συνήθεια των πλουσίων. Όπως εσύ. Σι, σι. Όχι εγώ, εσύ.
αμφιβάλλεις πολύ. Γιατί? Γιατί έπεσες στη χύτρα όταν ήσουν μικρός. Καλά, ναι. Ωστε από Μακεδονία και εσύ, ε? Το είπαμε αυτό. Από Θεσσαλονίκη, ε? Γι' αυτό το είπαμε. Ε, ναι, αλλά δεν είπαμε μέσα από Θεσσαλονίκη. Από την Τούμπα. Α, πάω και εσύ. Άγριο. Να σου πω, τι έχει αυτός και είναι έτσι σοβαρός? Πού να ξέρω, ρε, πήγαινε ρώτα τον. Και δεν μου λες, όλοι εκεί μιλάτε με το Λουλ και το με κάνει, σε κάνω. Με παρατάς. Τι έχει, αδερφούλης μου? Δεν χαίρεται που κάνει πάρτι? Πώς, χαίρομαι, χαίρομαι. Ε, δεν σου φαίνεται. Έλα να χορέψουμε. Όχι, ας το καλύτερα εγώ. Έλα να χορέψουμε. Κοίτα το χαζό. Λες και το πάνε για κρέμασμα είναι. Για κράτα. Γιατί? Έλα, έλα, αλλαγή ζευγαριών. Πάμε παιδιά, έλα, ποιος εδώ είναι. Τι έχεις? Δεν θα μου πεις? Δεν έχω τίποτα. Θες να μιλήσουμε? Τα λόγια είναι περιττά. Τι έπαθες? Τι έπαθα, τι έπαθα? Αυτό λέω. Θες να μιλήσουμε? Να μιλήσουμε. Τι να πούμε? Έλα, 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 πάμε να μιλήσουμε, έλα. Αυτό που θέλεις θα την άξει όλη την οικογένεια στον αέρα. Μακριά από την αδερφή σου, να εστιάσεις άλλες κοπέλες, να εστιάσεις άλλες κοπέλες, να εστιάσεις άλλες κοπέλες. Και θα βάλουμε σήμερα για τον αδελφό μας. Ναι, αυτό θα βάλουμε, αλλά εσύ δεν θα είσαι εδώ για να το πεις. Γιατί ρε Σπύρο? Εγώ πάντως δεν συμφωνώ καθόλου με αυτό το πάρτι. Πού και πού πρέπει να κάνουν κανένα πάρτι τα παιδιά. Ωραία, γιατί δεν αφήσαμε τότε και τη Φίφη και το Θανάση και τους πήραμε άρον άρον και τους πήγαμε στη μητέρα μου. Θα πηγαίνω εγώ κάθε λίγο και λιγάκι να βλέπω τι γίνεται. Ναι, να πηγαίνεις, γιατί έτσι και με δει η Εύα θα θυμώσει. Με το τραπέζι όλο εντάξει. Ναι, δώσε. Θέλεις θες. Λοιπόν, σκέφτηκα τι έκπληξη να κάνετε στον αδελφό σας. Τι θα ήθελε περισσότερα από όλα στη ζωή του? Μωρέ, αυτός θέλει πολλά από πού να αρχίσει ή πού να τελειώσει. Να παίξει το γήπεδο που έπαιξε τελευταία φορά. Τελευταία φορά έπαιξε το Καραϊσκάκι. Α! Τι αύριο, κορίτσι μου, τι α, το Καραϊσκάκι που έπαιξε αυτός γκρεμίστηκε. Τώρα στο καινούργιο τι σχέση έχει? Α. Εσύ τι έχεις σχέση αν σου έχει φάει το γαϊδούρι το ψωμί? Ζηλεύεις? Να σου πω, ο αδερφός μας ήρθε για λίγες μέρες μετά από τόσα χρόνια. Θα με αφήσεις να το χαρώ, εντάξει? Εντάξει, Δημήτρη. Mm. Δεν σε σπειρώ, βάζεις μια μπύρα ακόμα. Ακόμα εδώ, είσαι αγόρι μου, δεν έφυγες? Ε, κάτσε να πιω την μπύρα μου και αφύγω. Δεν μου λες, τι κάνει ο Μάρκος με τη Θεσσαλονικιά τόση ώρα πάνω? Ε, δεν καταλαβαίνεις. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Θεσσαλονικιώτικα κόλπα. Εύα, Εύα, πώς πάει? Καλά. Δεν μου λες, θέλεις να πάμε εσύ και εγώ στο δωμάτιό σου να σου διαβάσω μερικούς στίχους του Νερούντα? Ή να κάνουμε ό,τι άλλο θέλεις εσύ? Ε, δεν θα το έλεγα. Λοιπόν, πάω στο μπάνιο, δες μήπως θέλει κανένας τίποτα εδώ, έτσι? Μοναχούλα σου θα πας? Ολομόναχη. Να σου ανάψω το φως? Μπορώ και μόνη μου. Τι γίνεται, παιδιά, πώς πάει το πάρτι? Ε, πώς πάει το πάρτι? Ο Μάρκος. Ο Μάρκος. Πού είναι ο Μάρκος? Στην τουαλέτα θα είναι. Στην τουαλέτα θα είναι. Η Εύα. Η Εύα. Πού είναι η Εύα, ρε? Στο δωμάτιό της θα είναι. Ε, στο δωμάτιό της θα είναι. Η Εύα θα είναι στο δωμάτιό της, ο Μάρκος θα είναι στην τουαλέτα. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό. Πάνω να δω τι γίνεται. Τι, μισό λεπτό, κύριε Διονύση! Τι συμβαίνει, Μίτσο, τι συμβαίνει, Μίτσο? Τώρα θυμήθηκα. Ο Μάρκος έχει πάει να πάρει παγάκια. Παγάκια, ε, θα τον πάρει και θα το σηκώσει. Κύριε Διονύση, ηρεμήστε, πάμε να πούμε ένα ποτάκι να το συζητήσουμε. Τι ποτάκι να συζητήσουμε, φύγε από εκεί. Φύγε από εκεί. Φύγε. Μα συγχωρείτε που σας ενοχλήσαμε.
όχι, όχι, όχι. Κύριε Διονύση, δώστε μου μισό λεπτό. Δώστε μου μόνο μισό λεπτάκι. Μίτσο, φύγε από την πόρτα. Κύριε Διονύση, δεν είναι αυτό που φαίνεται, είναι κάτι άλλο, ε. Ξέρω αυτό που δεν φαίνεται. Φύγε από εκεί, φύγε! Τι είναι, κύριε Διονύση. Έλατε, δεν είναι τίποτα. Διονύση, έχεις κάτι. Εύα, εδώ είσαι. Εδώ, πού να είμαι. Άμα είσαι εδώ, δεν είσαι εκεί. Τι χαρά είναι αυτή, τι χαρά είναι αυτή. Διονύση, έχεις πιει. Τι να έχω πιει. Χαρείτε, παιδιά μου, χορέψτε, διασκεδάστε, χαρείτε τα νιάτα σας. Δεν είναι κανείς στο δωματιό μου. Όχι. Ωραία. Χαρείτε τα νιάτα σας εσείς. Τι έγινε, ρε παιδιά. Ξέρω εγώ. Έχει πάρει ζασί ο τύπος. Καλά, πάμε κάτω. Μην ξεχνάμε τις προφυλάξεις. Προφυλάξεις δεν ξεχνάμε, έτσι. Ναι, πατέρα. Τις προφυλάξεις δεν τις ξεχνάμε. Μπράβο. Ολυμπή, Ολυμπή, Ολυμπιακέ, ομάδα. Τι είναι πάλι. Τίποτα. Κάνω εξέδρα για να σε ψυχώσω. Έλα, παιδί μου. Έχεις γίνει πολύ ενοχλητικός, ε. Τα παιδιά δεν είναι για νυχτερινά τραπέζια. Τα μικρά πήγαν στις μάνας μου και παίζουν με τα ηλεκτρονικά που τους έφερες. Τα μεγάλα κάνουν πάρτι, παρόλο που εγώ δεν συμφωνούσα, αλλά. Ναι. Ποιος μ' ακούει εμένα. Και τι πάρτι, ε! Πολύ πετυχημένο! Και δεν τον κρεμίσαν ακόμα το σπίτι. Γιατί να τον κρεμίσω. Καθίστε, κάτσε, αδερφέ. Καθίστε. Καθίστε. Το θυμάσαι αυτό το τραπέζι, ε? Εδώ καθόταν ο Μακαρίτσο ο πατέρας και κουτσόπινε. Βέβαια δεν είναι το ίδιο, τα έχουμε αλλάξει όλα. Ε, πώς φαίνεται. Καταπληκτικό το κάνατε. Θα ξοδέψετε πολλά λεφτά, φαντάζομαι. Ναι, αλλά τα βγάλαμε τον πρώτο χρόνο. Τόσο καλά, ε, μπράβο. Μπράβο. Να σου πω, το παίζει εφοριακό τώρα και εσύ δεν χρειάζεται να λες τόσες λεπτομέρειες. Αδερφός μας είναι. Πετυχημένος επιχειρηματίας. Θα μας συμβουλέψει και σε κάτι, ε. Πώς τα βγάζετε. Βγάζετε. Ναι, βγάζουμε. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, άντε, να πιούμε στην υγειά μας. Στην υγειά των αδελφών Μαυροτσού, καλό. Πώς τα βγάζετε. Όχι βέβαια όσα εσύ. Πάντως. Βγάζετε. Παναγία μου! Σήμερα είναι η πιο ευτυχισμένη μου βραδιά, μωρό μου. Πάμε να το διασκεδάσουμε λίγα γρήγορα στο δωμάτιο. Να συμμαζέψω λιγάκι πρώτα. Δεν πάω να καεί το πελεκούδι να κάνω τα κάρβουνα, δεν καταλαβαίνετε. Πάμε, μωρό μου, στο δωμάτιο μας, εμείς ελάχιστα. Τουλάχιστον να δω τι κάνουν τα παιδιά. Ας σου πω εγώ τι κάνουν τα παιδιά. Τα μικρά, όπως ξέρεις, κοιμούνται στις μάνας σου. Τα μεγάλα, όπου νομίζουν καλύτερα. Δεν πάμε και εμείς στο δωμάτιο μας να το διασκεδάσουμε λίγα γρήγορα. Όχι, εσύ γιατί πανηγυρίζεις τόσο. Έλεγα μου πως το γλεντάγαμε λίγο απόψε. Όχι. Ώστε τόσο θερμός και ακόμα πιο πολύ. Και ταυτόχρονα ο πιο τρυφερός και ρομαντικός τύπος που έχω γνωρίσει ποτέ. Με έχει τρελάνει. Ρε το Μάρκο, ε. Αν δεν έμπαινε ο πατέρας του. Πλάκα με κάνεις τώρα. Δεν σε κάνω πλάκα. Τι δηλαδή, δεν έγινε τίποτα. Όχι ρε γάμο το, κι εγώ τι να κάνω, τον κρατούσα έξω όσο περισσότερο μπορούσα. Τη γλίτωσα φίλε, παρατρίγα τη γλίτωσα. Τι εννοείς τη γλίτωσες. Άμα είναι έτσι ρε φίλε, γιατί μου την πήρες, έτοιμη την είχα. Όχι ρε γάμο το. Με αυτά τα χέρια, με αυτό το κορμί, με αυτό το δέρμα. Και φυλάει θεϊκά να πεθάνεις. Ο Μάρκος. Και πως με άγγιξε. Να το βλέπεις. Ποιο. Μόνο που το σκέφτομαι ανατριχιάζω. Με θέλει πολύ. Όλα αυτά ο Μάρκος. Και τι θα κάνετε. Θα συνεχίσουμε. Σιγά μη τον αφήσω. Α, θα συνεχίσετε. Ούτε για αστείο. Ήταν μια περιπετιούλα, πάει και τελείωσε. Τι λες ρε φίλε, είσαι τέτοια γκόμενα στο κρεβάτι σου έτοιμη με τέτοιο κορμί, τέτοια... Ναι ρε, με τέτοιο κορμί και με τέτοια. Λοιπόν, ιστάζω. Ισήκω και φύγε ή πέσε και κοιμήσου. Δεν μου λες, μήπως έχεις καμιά άλλη στο μυαλό σου. Ναι. Ποια ρε φίλε, καμιά κοντινή. Ναι. Ποια είναι ρε, την ξέρω. Εσύ μωρό μου. Άντε ρε φλάκα, άντε κάθομαι και σ' ακούω μια ώρα. Καληνύχτα ρε. Να κλάνεις όλη νύχτα. Για πείτε μου εσείς πώς κοιμηθήκατε χθες η Ευγένειας. Πολύ καλά. Θιέ, θα μας δείξει την καλύτερη σου κλωτιά. Ε, όχι μέσα στην κουζίνα. Χρειάζομαι χώρο. Χρειάζομαι ένα γήπεδο, το οποίο δεν το έχω αυτή τη στιγμή. Καλημέρα. Καλώς. Καλημέρα, αγαπημένο μου αδερφέ. Καλά. Θιέ, θα μας πεις εκείνη την ιστορία που σε είχαν μαρκάρει από όλες τις πλευρές και βάλεις γκολ. Βεβαίως. Είμαι στο ύψος της μεγάλης.
Μια άλλη φορά που θα βρεθούμε σε Αλάνα, γιατί πρέπει να κάνω και έναν άποδο ψαλίδι στη φάση αυτή. Εγώ το έγραψα, αλλά στην έκθεσή μου. Για διάβασε να ακούσει ο θείος σου. Άκου, διάβασε. Θέλω να γίνω μεγάλος γκορτζής, σαν το θείο μου τον Αρσένη. Και θέλω να μάθω πολλά πράγματα από εκείνον. Και τι ξέρει να κάνει από όλα. Και όλα του βγαίνουν καλά. Γι' αυτό λυπάμαι που θα φύγει τόσο γρήγορα. Ελπίζω να έρχεται περισσότερες φορές να μας βλέπει. Γιατί είμαστε μοναδική του οικογένεια. Και στο Μεξικό πρέπει να είναι πολύ μόνος. Γι' αυτό θέλω να ξέρει ότι την επόμενη φορά που θα έρθει θα τον αφήσω να κοιμηθεί στο κρεβάτι μου. Και εγώ θα κοιμηθώ μαζί του. Αυτό είναι. Μπράβο, αγάπη μου, μπράβο. Πάμε όμως τώρα γιατί θα αργήσουμε στο σχολείο, έτσι. Άντε. Θα σε αφήνουμε εμείς. Στο καλό. Γεια σας. Γεια σου, γεια σου. Πάμε στο καλό. Τι πράγματα λέει αυτό το παιδί. Απίστευτο. Τα παιδιά σε αγαπάνε πολύ. Όλοι σε αγαπάμε, αδελφέ. Το απόγευμα σου έχουμε μία έκπληξη. Μην κανονίσεις τίποτα. Έκπληξη. Για μένα. Τι έκπληξη, ρε Διονύση. Θα τα πούμε αργότερα. Λοιπόν, μην ξεχάσεις να περάσεις από την τράπεζα. Ναι, Διονύση μου, ναι. Άντε. Γεια σας. Να πάρεις το καλό. Κοίτα να δεις. Το απόγευμα παίρνεις την επιταγή, κανονίζουμε το θεύμα και χάνεσαι για άλλα 30 χρόνια. 29 είναι. Ας τα πούμε και μια φορά σωστά. Καλημέρα. Τι κάνεις? Καλά εσύ? Καλά. Σ' αφήνω να ετοιμαστείς τώρα και τα λέμε μετά εμείς. Να σου πω. Εγώ σήμερα γυρίζω στη Θεσσαλονίκη και... Τι θα γίνει με εμάς τους δύο? Γιατί νομίζω ότι αφήσαμε κάτι στη μέση. Ναι, αλλά δεν έγινε και τίποτα το ιδιαίτερο. Θα μπορούσαμε όμως να δοκιμάσουμε. Μ' αρέσεις πολύ. Κι εγώ σ' αρέσω από ό,τι κατάλαβα χτες το βράδυ. Ναι, κοίταξε να δεις. Χθες το βράδυ ήμουν τύφλα. Πήκε και ο πατέρας μου μέσα χάλια. Μα δεν είχες πιει σταγόνα, αναψυκτικά μόνο. Ναι. Ναι, αλλά... Αλλά... Μαριανά, θέλω να ξέρεις ότι σε εκτιμώ πάρα πολύ. Δεν είμαι όμως εγώ για σένα. Σε σένα αξίζει κάτι καλύτερο. Μπερδευτήκαμε χθες το βράδυ. Μπερδευτήκαμε? Ναι, θέλω να πω ότι είναι και η απόσταση. Εσύ μένεις στη Θεσσαλονίκη, εγώ μένω στην Αθήνα που θα τα λέμε στη Λάρισα. Εντάξει, κατάλαβα. Μη ζόριζεσαι, κατάλαβα. Δεν είχαμε τι να κάνουμε χθες το βράδυ και το ρίξαμε έξω με την πρώτη γκόμενα που βρέθηκε μπροστά μας. Όχι, Μαριάννα, κάνεις λάθος. Εγώ δεν είμαι από αυτούς τους άντρες. Άκου να σου πω, Μαριάννα! Μαριάννα! Εντάξει, δεν μας δώσα το Καραϊσκάκι, αλλά και το δικό μας το γήπεδο μια χαρά είναι, Θεία, όταν θα γίνω μεγάλος παίκτης, θα λέγομαι Μαυροτσούκαλος, ο ανιψιός του κεραυνού. Ναι, αγόρι μου. Κι εγώ από εκεί που θα είμαι, θα σε καμαρώνω. Από πού θα είσαι? Από το Μεξικό. Σήμερα μετά τον αγώνα, εγώ θα φύγω. Τόσο γρήγορα θα φύγεις? Μα έκατσες πολύ λίγο. Θέλω κι εγώ να έρθω μαζί σου στο Μεξικό. Και βέβαια θα έρθεις. Αλλά όχι τώρα, πιο μετά. Και μου υπόσχεσαι ότι θα μου μάθεις να σκοράρω. Και το συζητάς. Ποιος άλλος μπορεί να σε μάθει? Ο πατέρας ή ο θείος? Σιγά του σκόρερ. Αυτός είναι ο τυχερός μου βόλος. Όταν παίζω και το έχω μαζί μου, πάντα κερδίζω. Στο χαρίζω. Κουβαρντάς. Δεν το αξίζω αυτό. Δεν αξίζω τέτοια οικογένεια. Έλα τώρα, τα αξίζεις και με το παραπάνω. Όχι. Εγώ είμαι ένας αποτυχημένος. Ένας τυποτένιος, ένας απατεώνης. Τι λέει? Είναι από το τράκ που θα ξαναβγεί στο γήπεδο. Έλα, τι είναι για σένα το γήπεδο? Εσείς κερδίσει άλλα γήπεδα πιο δύσκολα. Το γήπεδο της ζωής. Ναι. Άκου, Διονύση. Όλα αυτά, όλα, είναι ψέματα. Τι λέει? Μωρέ, αυτά είναι τώρα τα καπρίτσια των πλουσίων. Είναι ψέματα ότι είμαι επιτυχημένος. Είναι ψέματα ότι είμαι εκατομμυρίουχος. Είναι ψέματα ότι έχω στείλει εκείνα τα γράμματα. Όλα.
Όλα. Όλα είναι ψέματα. Τι λέει, ρε. Ο μεγάλος αδελφός είναι ένας αποτυχημένος που έχει ζήσει κάνοντας κομπίνες. Τι κομπίνες? Ένα θα σου πω. Έχω κάνει 3 φορές φυλακή και τώρα που μεγάλωσα δεν έχω που να πάω να πεθάνω. Καλά, και εκείνα τα γράμματα. Ο Σπύρος. Αυτός τα έγραφε. Αυτός σας έστειλε τα δώρα. Αυτός όλα. Τι λέει, ρε. Αυτός. Ο άνθρωπος αυτός. Εγώ ήρθα μόνο για τα λεφτά. Για το μερίδιό μου από την ταβέρνα, τίποτε άλλο. Ποια λεφτά, τα δικά μας τα λεφτά? Ναι. Δικαιούμε το μερίδιό μου. Τι λέει, ρε Σπύρο. Έλα ρε, σήκω πάνω. Σήκω, πάμε στο σπίτι και μετά πάμε στο αεροδρόμιο. Έλα. Μισό λεπτό. Από όλα αυτά που σας αράδια σε αυτές τις ημέρες, υπάρχουν 2 πράγματα που είναι αλήθεια. Πρώτον, σας αγαπάω. Και δεύτερον, είμαι πολύ μεγάλος γκολτσής! Σήμερα φεύγω, αλλά πρώτα θα δείτε τον κεραυνό στο γήπεδο. Vamos, amigos! Ποιος είναι αυτός, ρε? Γιατί μου το έκανες αυτό? Και τι θέλεις να κάνω, ρε Δίνης? Έπρεπε να δεις πως έκανες όταν έπαιρνες τα γράμματά του, τα δώρα του. Το θαύμαζες, χαιρόσουνα. Έπρεπε να συνεχίσουμε. Λέω, αυτό πρέπει να κάνω. Και κοίτα που καταντήσαμε. Κι εγώ, βλάκας, νόμιζα ότι ζήλευες. Τελικά, μόνο εσύ είσαι πραγματικός αδερφός. Κοίτα εκεί. Διονύση, πολύ σ' αγαπώ. Αυτό τον αγώνα τον αφιερώνω στα αδέλφια μου και στα νύψια μου. Πού είναι η μπάλα? Έλα, σκορπιστείτε! Oh, έλα. Yes, I'm the great pretender. I'm the great pretender. A drift in a world of my own. I play the game, but to my real shame, you've left me to dream all alone. Goal! Bravo, Thea! Bravo! Yeah? Θεία, είσαι καλά? Τι έχεις? Αδέρφια μου, αν δεν σας ξαναδώ, να ξέρετε πως σας αγαπώ. Σας αγαπώ. Έστω κι αν δεν σας ξαναδώ. Αδέρφια μου! Άντρες! Α! Εδώ είσαι! Τα μάθες για το θείο μου? Όχι, για πες. Το ξεπέρασε το επεισόδιο, αλλά πρέπει να μείνει μερικές μέρες εδώ. Χαίρομαι. Χαίρομαι και για κάτι άλλο, που είσαι μάγκας και πολλαβαρής. Πάρα πολύ χαίρομαι. Ναι, είμαι. Αλλά γιατί το λες αυτό? Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνεις. Η Μαριάννα έφυγε χάλια, αλλά εσύ δεν καταλαβαίνεις. Η Μαριάννα. Μπράβο, ρε, να φερθεί έτσι ο αδερφός μου στην καλύτερη μου φίλη. Μπράβο. Πώς θα την ξαναδείς, μου λες? Μα δεν θα την ξαναδώ. Άμα δεν ήθελε σχέση όλα αυτά τα χαδάκια και τα φυλάκια, τι ήτανε? Ήταν η κακιά η ώρα. Άλλωστε με ήθελε και εκείνη σαν τρελή.
Α, σε ήθελε και εκείνη. Σαν τρελή. Νομίζω ότι ήσουν διαφορετικός, αλλά τελικά μάλλον έκανα λάθος. Είσαι το τυπικό αντράκι, όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω, έτσι. Έτσι φαίνεται. Α. Εδώ είσαι, ρε! Ντροπή σου, ρε. Ντροπή σου. Να ανεβάσει την κοπέλα πάνω στο δωμάτιό σου. Δεν θα ξαναγίνει πάρτι εδώ μέσα ποτέ. Τι λες, ρε πατέρα. Σιωπή! Γαϊδούρι, ξεκαπίστρωτο. Πήγε στο κορίτσι στο δωμάτιο που κοιμούνται τα μικρά σου αδέρφια. Αυτά τα βρέφη που ασχολούνται όλη μέρα με τη Χιονάτη και τον Μπομπ το σφουγγαράκι. Μην το ξαναδώ αυτό. Μην το ξαναδώ αυτό. Εμένα με συγχωρείτε. Να περάσω. Έλα, παιδί μου. Να το ξαναδώ αυτό. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Όρμα και μην κολώνει πουθενά. Και μ' αρέσει που αρχίζει και ξεχνά την καταλαβαίνει πια. Τι με κοιτάς αυλάκα, την ξεχνάς ή την ξεχνάς, παιδί μου? Ναι. Τι ναι? Ναι, την ξεχνάω! Α. Κάνε πέρα να περάσω! Τσομπάνε! Πρόσεχε, ρε γόρι. Τι είναι, αδερφέ, εδώ είσαι? Τον άφησες και φύγες. Τον άφησα και έφυγα. Τι θα πάθει τίποτα? Ναι, ότι είμαστε μόνοι, άκου να δεις. Πιστεύω, Διονύση μου, ότι αυτός μας δουλεύει. Και μας δουλεύει ψηλό γαζί. Θα κάνει τα πάντα για να μείνει εδώ. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Δεν πρέπει να μάθει τίποτα η Ελένη. Εντάξει, τα πάμε αυτά. Ούτε η Ελένη, ούτε τα παιδιά. Ορκίσου. Ορκίζομαι. Ο αδερφός μας είναι πλούσιος και πετυχημένος. Ναι, αυτές βλακίες έγραφα, εγώ φταίω. Και με πολλές επιχειρήσεις στον κόσμο. Κοίτα τη φυλακή, λέω, να μην πούμε τίποτα.